Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα κρούσματα του 24ωρου που επαναφέρουν τον προβληματισμό για την περιοχή της Αχαΐας. Όπως θα δείτε, μετά από αρκετές ημέρες η Αχαΐα, ενώ παρουσίαζε μια επιπεδοποίηση προς χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με την προηγούμενη φάση, αρχίζει και πάλι και ανεβαίνει και μάλιστα καταγράφει έναν αριθμό κρούσματων που είμαστε στα 71. Μετά από μέτρηση Σαββατοκύριακου, δηλαδή μετά από μέτρηση σε μειωμένο αριθμό τεστ. 23 στην Ατωλακαρνανία τα κρούσματα, 10 στην Ηλία, οι άλλοι δύο νομοί είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν για τις προηγούμενες ημέρες. 41 είναι οι θάνατοι, 15.177 από την αρχή της πανδημίας στη χώρα, 2.383 τα κρούσματα πανελλαδικά, 331 οι διασωληνωμένοι ασθενείς στο στοιχείο που σχεδόν δεν αλλάζει τις πολλές τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στην κινητοποίηση σήμερα. Στην κινητοποίηση που κράτησε πολλά σχολεία κλειστά και στην περιοχή μας και που κατέβασε χιλιάδες κόσμου, ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και πορείες που έγιναν και στην Πάτρα και σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όλα τα τελευταία χρόνια για διαμαρτυρία σε σχέση με την εκπαίδευση. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και συνέχεια στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Με τα περισσότερα δημοτικά και νηπιαγωγεία κλειστά και πολλά γυμνάσια και λύκια να υπολειτουργούν, οι εκπαιδευτικοί της Πάτρας έδωσαν δυναμικό παρόν στη σημερινή κινητοποίηση των Ομοσπονδιών, καθώς συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου και ακολούθησε πορεία τους στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας. Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα διαρκείας και ξέρουμε ότι θα είναι έτσι. Η κυρία Κεραμέως πολεμάει τον κλάδο αλίπητα. Πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα του εκπαιδευτικού. Αφού λοιπόν βγήκε και είπε μπράβο στους εκπαιδευτικούς που 10 χρόνια στήριξαν τα σχολεία μέσα στα μνημόνια, στην τηλεκπαίδευση με δικά μας μέσα, την επόμενη μέρα έβγαλε τα ΜΑΤ και ξυλοφόρτωσε τους δασκάλους. Διάλογος με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται. Η Ομοσπονδία μας, μιλάω για τη ΔΟΕ, έχει θέσεις υπέρ της αποτίμησης και πώς πρέπει να γίνει. Απλώς η κυρία Κεραμέως δεν θέλει να ακούσει. Έχει στο μυαλό της το αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο θα κάνει το σχολείο μικρότερο, φτωχότερο, φθηνότερο, με κατηγοριοποίηση εντός του και μεταξύ των σχολείων. Όπως εξηγούν οι εκπαιδευτικοί, τα ζητήματα της μόρφωσης και της δημόσιας καθολικής εκπαίδευσης, της ύπαρξης του δημόσιου σχολείου και της εργασίας τους, η αποτροπή της υλοποίησης αντιπαιδαγωγικής και καταστροφικής για το δημόσιο σχολείο εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που επιχειρεί να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας, αφορούν όλη την κοινωνία και αποτελούν ζητήματα καθημερινού αγώνα. Ότι έχουμε τους γονείς μαζί μας, είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών τους. Έχουμε αγώνες στην πλάτη μας για το δωρεάν και δημόσιο σχολείο και δεν μπορούμε τώρα, φεύγοντας εμείς κάποιοι από την εκπαίδευση, να βλέπουμε ένα σχολείο το οποίο θα είναι κατακαιρματισμένο και διαλυμένο. Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές αναφέρουν πως η μαζικότητα, η ενότητα και η καθολική συμμετοχή στην απεργία και στον ανυποχώρητο αγώνα θα βάλουν φραγμό στην υλοποίηση των αντιεκπαιδευτικών και αντεργατικών πολιτικών όπως εφαρμόζει η Υπουργός Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν εξαγριωμένοι με την Υπουργό Παιδείας, καθώς όπως τονίζουν κάθε φορά που κινητοποιούνται, αντί να ασχοληθεί με το μέγεθος του προβλήματος, προσφεύγει δικαστικά για να κηρύξει την απεργία τους παράνομη και καταχρηστική. Οι εκπαιδευτικοί βασικά κάναμε ό,τι μπορούμε για να είναι τα σχολεία ανοιχτά. Δηλαδή δείχνουμε τη διάθεσή μας με μία μάσκα ψεύτικη που μας έδωσε, με ένα παγουρίνο και με τα παράθυρα ανοιχτά με 25 μαθητές ένα τμήμα και εμείς σε πείσμα όλων ανοίξαμε τα σχολεία, κάναμε τα εμβόλια οι πιο πολλοί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Δείχνουμε τη διάθεσή μας να είναι το σχολείο ανοιχτό. Η κυρία Κεραμέως έχει άλλα στο μυαλό της προφανώς. Το είδατε και με τις βάσεις εισαγωγής, το βλέπετε με τα κολέγια. Εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Εμείς εξυπηρετούμε τα γνήσια λαϊκά συμφέροντα. Το παιδί της φτωχογειτονιάς να μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να μορφώνεται με αξιοπρέπεια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παραμείνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά θα πάμε στην ανώτατη εκπαίδευση και στις διαμαρτυρίες που έχει προκαλέσει η κατανομή των πανεπιστημιακών τμήματων του Πανεπιστημίου Πατρών φέτος. Με τις σχολές που κόπηκαν από περιφερειακές περιοχές όπως η Αιγιάλια, όπως η Ηλία και το Λακανανία, σήμερα η Αιγιάλια πραγματικά ξεσηκώθηκε. Είχαμε μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλιας, η οποία υλοποιήθηκε, την κινητοποίηση που βλέπετε εδώ. Η εικόνα που βλέπετε είναι στη Νέα Εθνική Οδό και είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που βρέθηκαν εκεί. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε και στην κάτω πλευρά, μετακινήθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων που κινητοποιήθηκαν στην Παλαιά Εθνική Οδό και έκλεισαν εκεί τελικά το δρόμο.
υπήρξε μια μικρή ταλαιπωρία των οδηγών στη Νέα Εθνική Οδό, η οποία στη συνέχεια, βεβαίως, όπως ξαναλέω, ξαναείπα, διοχετεύθηκε στην κάτω πλευρά. Βλέπετε, εκατοντάδες κόσμου ήταν εκεί. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλογερόπουλος, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής, ως εκπρόσωπος του Δήμου της κινητοποίησης, βουλευτές Αχαΐας, αλλά και εκπρόσωποι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και των φορέων της περιοχής. Είναι η συζήτηση για το τμήμα ψυχοθεραπείας που κόπηκε και θέλω να δούμε τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, γιατί έχουμε και μία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Μπούρας, στο σημείο εμείς την περασμένη Παρασκευή, μας είχε δώσει κάποιες απαντήσεις. Το θέμα όμως το κρατούν ψηλά στο Αίγιο και εξακολουθούν να διαμαρτυρώνται για την ψυχοθεραπεία. Τι λέει ο πρίτανης μετά από αυτή την κινητοποίηση? Ο πρίτανης είναι ανένθετος, λέει ότι αυτό είναι το σχέδιο του Πανεπιστημίου και σε καμία περίπτωση δεν αφορά ούτε μπορεί να αλλάξει από τις εκάστοτε απαιτήσεις κάθε κοινωνίας. Και σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι δεν μπορεί η χώρα να έχει ένα τμήμα αναπόλυ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Σύγκλιτο και σύμφωνα με το σχεδιασμό από 1η Ιανουαρίου του 2022 το τμήμα φυσικοθεραπείας θα έχει έδρα ακριβώς το Ρίο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο το Ρίο, της Πάτρας. Αυτό σημαίνει με τις ακαδημαϊκές σχολές του Πανεπιστήμιου Πατρών. Ναι, και ήδη έχει επισημάνει ο κ. Μπούρας ότι το κτίριο το ανάλογο της φυσικοθεραπείας στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δηλαδή, ουσιαστικά τώρα αναδομείται, ανακαινίζεται προκειμένου να υποδεχθεί υπό τις νέες συνθήκες τους φοιτητές από το επόμενο έτος. Και επίσης είναι σημαντικό αυτό ότι στο επόμενο μηχανογραφικό δεν θα υπάρχει τμήμα φυσικοθεραπείας στο Αίγιο. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο κ. Μπούρας αυτά δεν τα λέει τώρα. Τα έλεγε και κατά την προεκλογική ακαδημαϊκή περίοδο, όταν ήταν απλώς υποψήφιος. Είχα παρασταθεί σε μία από τις ημερίδες που είχαν γίνει με όλους τους συνυποψηφίους στο επιμελητήριο της Πάτρας, όπου από τότε είχε πει ευθαρσώς δημόσια ότι πρόθεσή του είναι να συγχωνευτούν κάποια τμήματα, γιατί ακριβώς είχε επαναλάβει την ίδια επωδό, το ίδιο σκεπτικό. Ότι, ναι, ότι δεν μπορεί η χώρα να έχει σε κάθε πόλη και ένα τμήμα απλώς για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Πρέπει να υποταχθεί όλο αυτό σε μια γενικότερη λογική που διέπεται από τις αρχές και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συζήτηση με τον Πρίτανη, τα λέγαμε την περασμένη Παρασκευή. Ο κάθε εκπρόσωπος φορέα έχει τη δουλειά του που κάνει. Δηλαδή και ο Καλογερόπουλος κάνει το δήμαρχο στην Αιγαλία. Καλά κάνει ο άνθρωπος και φωνάζει. Ναι. Αλλά τα πανεπιστήμια δεν αποφασίζουν με όρους κοινωνιών τα τμήματά τους. Έτσι. Και με όρους πώς θα δουλέψει η αγορά, τα αποφασίζουν με όρους εκπαίδευσης. Και η Σύγκλιτος αυτό αποφάσισε. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση. Θα τα δούμε. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο κύριος Μπούρας διαμηνύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτή η απόφαση. Ήδη βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να υπογραφεί και ήδη θεωρεί ότι δρομολογεί την υπογραφή της και από το αρμόδιο Υπουργείο γύρω στα Χριστούγεννα. Και πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Μπούρας πρότεινε κάτι που ακόμα δεν έχει εισακουστεί, δεν έχει απαντηθεί, αν θέλετε, σαν πρόταση από το Αίγιο. Δηλαδή τι, να δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών μια σχολή Ίνου και Αμπέλου στο Αίγιο. Ένα τμήμα το οποίο θα δώσει οικονομικές ανάσες, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό θα δεν θέλει. Οικονομικές ανάσες και που προσυδειάζει στο χαρακτήρα, στο προφίλ της περιοχής, το παραγωγικό, έτσι. Γιατί σωστό. Η Γιάλια είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν τα καλύτερα αμπέλια. Αυτό σωστό. Θα μπορούσε πράγματι να μεταξελιχθεί σε ένα. Σωστό. Πάντως, γενικότερα νομίζω ότι αυτή η θεώρηση, η γραμμή του κυρίου Μπούρα, η οποία έχει επικροτηθεί, το ξαναλέω, ομόφωνα από τη Σύγκλιτο, ίσως πρέπει να την εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σχεδιασμό όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Γιατί κακά τα ψέματα, λειτουργούν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα με τη λογική αυτή του κοινοτάρχη, του δημάρχου, ακριβώς, του τοπικού βουλευτή που ζητάει για προφανείς οικονομικούς λόγους και για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις γνωριμίες και όλους τους εμπλεκόμενους, την δημιουργία τμήματων, αυτό που βλέπουμε δηλαδή σε πολλές πόλεις. Να υπάρχουν τμήματα απίθανα, φαντάσματα, τμήματα φαντάσματα, τα οποία λειτουργούν ή πολυλειτουργούν μάλιστα με λιγοστούς φοιτητές, δυσχεραίνοντας γενικότερα το έργο κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Λοιπόν, σε δυναμική είναι το θέμα, θα τα λέμε και τις επόμενες ημέρες γι' αυτό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι συμβαίνει με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην Πάτρα. Είχαμε πολλά προβλήματα με τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο Πατρέων, ανεπίτρεπτα προβλήματα σε κάποιες φορές και σε κάποια σημεία. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας του Δήμου παραδέχονται ότι το αποχετευτικό του Δήμου δεν μπορεί να απορροφήσει έναν αυξημένο όγκο νερού μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις και φοβούνται φυσικά ότι ενδεχομένως θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Σε επιφυλακή εξακολουθεί να παραμένει η πολιτική προστασία του Δήμου Πατρέων, μιας και οι άστατες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν, ενώ πολλές περιοχές της πόλης ήρθαν αντιμέτωπες με τα προβλήματα από τις ξαφνικές καταιγίδες, με τα φρεάτια να βγάζουν αντί να απορροφούν το νερό της βροχής και λόγω των υποεξέλιξη έργων τα φερτά υλικά να φράζουν το αποχετευτικό δίκτυο. Ενεργετικά
αποτελέσματα είχαμε από τη χθεσινή νεροποντή, η οποία δημιούργησε κυρίως ορισμένα προβλήματα στάσιμων υδάτων και είναι φυσιολογικό, διότι το σύστημα αυρίων υδάτων απορρόφησης και μεταφοράς του συστήματος αυρίων υδάτων στην πόλη μας δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές εξελίξεις. Γιατί? Γιατί έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια, παρόλες τις παρεμβάσεις και τις μικρές παρεμβάσεις που έχει δυνατότητα ο Δήμος. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται στο σύνολό του. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πολύ και το σημερινό αποχετευτικό δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο του νερού, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευκρινίζοντας ότι όσο δεν εκτελείται το αναγκαίο έργο, τα φαινόμενα αυτά δεν θα εκλείψουν. Έχουν μεγαλώσει οι πόλεις της Ελλάδας, έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει μια γενικότερη παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας. Απαιτεί πολύ χρήμα, απαιτεί ειδική κεντρική παρέμβαση του αντίστοιχου Υπουργείου και φυσικά διάθεση των κονδυλίων του περιβόητου που όπως γνωρίζουμε όλοι μας ταμείο ανάπτυξης, όμως δεν προβλέπονται αντιπλημμυρικά έργα, δεν προβλέπονται αντιπυρικά έργα. Οπότε μέχρι τότε απλά θα παρεμβαίνουμε όταν υπάρχει το πρόβλημα. Με όλες μας τις δυνάμεις έχουμε μειώσει, άμα δούμε και σταδιακά από τα παλαιότερα χρόνια, σε ίδιες συνθήκες έχουμε λιγότερα δυσάρεστα αποτελέσματα, επειδή ακριβώς οι παρεμβάσεις μας έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Όσο η μπόρεση είναι μικρής διάρκειας, η πόλη από ό,τι φάνηκε και το Σαββατοκύριακο αντέχει. Όμως τι θα συμβεί αν μια καταιγίδα διαρκέσει παραπάνω από λίγα λεπτά? Θα μπορέσουν τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας να παρέμβουν και να μην χαθούν περιουσίες πολιτών? Τι θα γίνει με τους δρόμους που μετατρέπονται σε ποτάμια, όπως η ακτή Δημαίνου, που οι οδηγοί εκεί πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης ταχύπλοου, μιας και τα οχήματά τους επιπλέουν? Από ό,τι όμως λένε οι μελέτες των υπηρεσιών μας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εδώ ακριβώς εκφράζεται ότι το σύστημα άντλησης και μεταφοράς του νερού στη θάλασσα δεν είναι στο σωστό ύψος όταν φουσκώνει η θάλασσα, και δεύτερον είναι τέτοιο το μέγεθός του που δεν μπορεί να τραβήξει όλα τα νερά. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον στην Πάτρα σήμερα από το πρωί. Μιλάμε για τον ιερέα ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια, τον πατρινό ιερέα, και μάλιστα είναι ένα από τους πιο αγαπητούς στην ενορία του ιερείς, τον ιερέα από τον Άγιο Νικόλα της Πάτρας, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος στα δικαστήρια γιατί είχε παραβιάσει τα μέτρα για τον κορονοϊό, έχοντας τότε λειτουργήσει παρά τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί και από την Ιερά Σύνοδο και τους περιορισμούς που είχε θέσει και εδώ στην περιοχή ο κύριος Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης. Ο ιερέας βρέθηκε στα δικαστήρια παρουσία αρκετών πολιτών, ενωρητών κυρίως της περιοχής εκεί που τον υποστηρίζουν, αλλά και άλλων ιερωμένων. Αντιπέτωπος με τη δικαιοσύνη έχει έρθει ο ιερέας της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς εν μέσω αυστηρής καραντίνας άνοιξε τον ναό παρά τις απαγορεύσεις και πραγματοποίησε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020. Σήμερα κλήθηκε να δικαστεί από τα δικαστήρια της Πάτρας, με δεκάδες πιστούς να βρίσκονται στο πλευρό του και να τον χειροκροτούν κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο. Οι παρευρισκόμενοι έξω από το δικαστικό μέγαρο αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις, ενώ στη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων εξαγριωνόντουσαν, ζητώντας τους να απομακρυνθούν αμέσως. Μεταξύ των ατόμων που τους συμπαραστέκονται και ο γνωστός από τις συμμετοχές τους στις αντιεμβολιαστικές συγκεντρώσεις στην πλατεία Γεωργίου, ψυχίατρος Γιώργος Ευαγγελάτος. Ήρθαμε για συμπαράσταση, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι είναι λάθος όλο αυτό το οποίο έγινε. Ο άνθρωπος άνοιξε την εκκλησία ενώ απαγορευότανε και γι' αυτό σήμερα δικάζεται. Βέβαια δεν δικάζεται από εκκλησιαστικό δικαστήριο, από πολιτικό. Νομίζω ότι αυτό όλο είναι τελείως λάθος και θα δοθεί ο άνθρωπος. Βλέπουμε οι πιστοί είναι δίπλα. Οι πιστοί, μόνο οι πιστοί. Η Πάτρα, μέσα από το κίνημα των πλατιών, αν ξέρετε, μαζευόμαστε στην πλατεία Γεωργίου και όπου αλλού, ο ένας μαζί με τον άλλον συνεννοούμεθα και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να οι άνθρωποι να θέλουν να συμπαρασταθούν στον πατέρα Αναστάσιο. Στη λειτουργία που τέλεσε ο εφημέριος Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του ναού υπήρξαν περίπου 30 άτομα, ενώ σήμερα οι συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια μιλούσαν για άδικη δίωξή του.
Με αφορμή τη σημερινή δίκη του ιερέα, ο κύριος Ευαγγελάτος, ο γνωστός ψυχίατρος, ο οποίος πηγαίνει στις συγκεντρώσεις των αντιεμβολιαστών, δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, ειδικά αν ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών. Ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για εμβολιασμό των παιδιών, πράγμα το οποίο θα έχετε ακούσει ίσως από τον Σίχαρουτ Μπάφτη ή από τον Λίκ Μοντανιέ, τον νομπελίστα, ο οποίος λέει προς Θεού μην εμβολιάσετε τα παιδιά σας. Δεν πρόκειται για εμβολιασμό κοινό, δεν μιλάμε για ηλαρά τώρα και αυτά, δεν είμαστε αντίθετοι στο γενικό εμβολιασμό, έτσι, αλλά από μη δοκιμασμένες ακόμη ολοκληρωτικά σε τρεις φάσεις εμβόλια σαν το mRNA και το DNA από ρετροϊό, είναι φοβερό να προσπαθήσουμε να κάνουμε και τα παιδιά μας πειραματόζωα, εκτός από ότι εμείς γινόμαστε, χωρίς να είμαστε βέβαια εγνώσιμας οι περισσότεροι, φτάνουμε στο σημείο να θέλουμε να διώξουμε την υποχρεωτικότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι το δικαστήριο θα κρίνει αν ο κύριος Κοτσόπουλος, ο πατρινός ιερέας από τον Άγιο Νικόλαο, είναι αθώος ή ένοχος. Τον επόμενο Μάιο προσδιορίστηκε η δίκη του. Ο ίδιος όμως μίλησε αργότερα το μεσημέρι και μίλησε λέγοντας ότι όλα αυτά εναντίον του είναι κατασκευασμένα και βεβαίως δεν αποτελούν ένα δημοκρατικό κατηγορητήριο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Όσο με ενέχεται ο Θεός, το έλεος του, παρά τις αδυναμίες, τα πάθη μου και τις ατέλειές μου, να τον υπηρετώ και να τον λειτουργώ. Μόνο εάν ο επίσκοπός μου ή η σύνοδος με θέσει σε επιτίμιο αργίας ή καθαίρεσης, δεν έχω δικαίωμα να λειτουργώ. Σε άλλες περιπτώσεις όχι μόνο έχω δικαίωμα, αλλά έχω υποχρέωση να λειτουργώ. Δεν είναι δυνατόν 25 Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού, να απαγορεύεται η λατρεία. Η μέρα του Ευαγγελισμού είναι η μέρα του Ευαγγελισμός, η εορτή της Εκκλησίας, Ευαγγελισμός, η έναρξη της σωτηρίας, ήταν Ευαγγελισμός του έθνους, έναρξη επαναστάσεως, ήταν και προπαντός τελευταίο Ευαγγελισμός του λαού και της κοινωνίας μας. Θυμηθείτε πέρσι που τα έσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε ο φόβος και ο τρόμος του θανάτου, η Εκκλησία δεν μπορούσε να σιωπήσει. Η Εκκλησία έπρεπε και έψαλε, Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη νέα διαμαρτυρία των εκπροσώπων των σχολών οδηγών από την Αχαΐα. Είχαν και προμηνών κάνει μια ανάλογη διαμαρτυρία, καθώς οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν δομές εξυπηρέτησης και για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες στα ανάλογα όργανα των τοπικών αρχών. Ζητούν λύση στο πρόβλημα. Είχαν συνάντηση σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο. Για ακόμη μία φορά απευθύνθηκα σήμερα το πρωί στον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, ζητώντας αμέσως λύση στο μείζον πρόβλημα με την έκδοση διπλωμάτων οι εκπαιδευτές των σχολών οδηγών της Πάτρας που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους λόγω της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα ειδικά οι επαγγελματίες οδηγοί που χρειάζονται ανανέωση των αδειών ικανότητας οδήγησης να μην εξυπηρετούνται. Είναι πάρα πολλά τα διπλώματα τα οποία λήγουν αυτό το διάστημα, επαγγελματικά, κανονικά διπλώματα, τα οποία ο κόσμος θα χρειάζεται, αλλά ιδιαίτερα τα επαγγελματικά, γιατί οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να ζουν τις οικογένειές τους. Η αναμονή για τις αναθεωρήσεις αυτών των διπλωμάτων είναι τεράστια, αγγίζει και τους 3 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι ένας οδηγός μένει χωρίς δίπλωμα για 3 μήνες. Άρα χωρίς εργασία. Άρα χωρίς εργασία, ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματικό, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που επίσης το χρειάζονται για σοβαρούς λόγους το δίπλωμα, έτσι. Είχαμε επισημάνει το πρόβλημα στην περιφέρεια, γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Το είχαμε επισημάνει από πέρυσι, το είχαμε επισημάνει νωρίτερα φέτος. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει, λόγω και της υποστελέχωσης του Υπουργείου που υπάρχει στον ΟΜΟ, που υπάρχει στην Πάτρα, μάλλον εδώ στην πόλη. Δεν είναι δυνατόν ένα κισέ, ένας υπάλληλος να βγάλει όλες αυτές τις υποθέσεις πέρα σε ένα διάστημα τόσο σύντομο. Χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση ή χρειάζεται μια λύση από την περιφέρεια, ώστε να μην καταλήξουμε να οδηγεί η μισή Πάτρα με λιγμένο δίπλωμα. Για καινούργια διπλώματα ούτε λόγος, αφού οι υποψήφοι οδηγοί χρειάζονται 3 μήνες και για να κλείσουν ραντεβού να δώσουν τα σήματα και άλλο τόσο χρονικό διάστημα για να εξεταστούν για οδήγηση. Δεν υπάρχει υπομονή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως έχουμε αναθεωρήσει τα γραφεία μας, οι οποίες είτε λήγουν είτε είναι λιγμένες και το ραντεβού για να διεκπεριωθούν είναι σε 3 μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, ποια υπομονή, δεν υπάρχει υπομονή. Και αν υπάρχει υπομονή από εμάς, δεν υπάρχει από τον πολίτη, ο οποίος τι θα κάνει.
Και δεν μπορούμε να μιλάμε για την έκδοση νέων διπλωμάτων. Εκεί θα είναι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εντάξει, γενικότερα υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις για τα σήματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις, ας πούμε, στα σήματα η αναμονή είναι τρεις μήνες. Ένας ξεκινάει να βγάλει δίπλωμα τώρα και σήματα θα δώσει σε τρεις μήνες. Μιλάμε δηλαδή, θα του πάρει μια διαδικασία 7 μηνών για να βγάλει ένα δίπλωμα. Για τα καινούργια διπλώματα που έρχονται, επίσης εκεί υπάρχει αναμονή. Όλο το κακό ξεκινάει από την υποστελέχωση. Αντίθετα, στο Αίγιο η κατάσταση είναι πιο συντονισμένη και η εικόνα της πολύμονης αναμονής έχει ομαλοποιηθεί. Όμως, δυστυχώς, στην Πάτρα εκκρεμούν περισσότερα από 1000 αιτήματα, με τις 45 και πάνω σχολές οδηγών να θέλουν να δουλέψουν μετά από μία τετραετία και η μία έγκαιρη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών να μην τους το επιτρέπει, με αποτέλεσμα να ζητούν λύση χθες. Στο Αίγιο είναι πάρα πολύ διαφορετική. Εντάξει, εκεί είναι και λιγότερα τα πρωτόκολλα, βέβαια, λιγότεροι οι πολίτες που εξυπηρετούνται, αλλά και σε μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, ας πούμε, πάρθηκαν γενναίες αποφάσεις και προχώρησε το πράγμα. Είτε, ας πούμε, και σήματα, ας πούμε, στην Αθήνα δώσανε και Κυριακή, από ό,τι ξέρω, για να αγκαστούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες οι οποίοι ήταν συσσωρευμένοι από τα lockdown. Αντίστοιχες κινήσεις έπρεπε να είχαν γίνει και εδώ. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον για τις αναθεωρήσεις των διπλωμάτων, είναι κάτι βασικό, γιατί ο κόσμος το χρειάζεται για να οδηγεί. Δεν μπορεί να φτάσουμε να οδηγεί στην Πάτρα ακόμα και 300 άτομα, να είναι 400, να αναγκαστούν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Οι εκπαιδευτές των σχολών οδηγών δήλωσαν ξεκάθαρα στην τηλεόραση του Super B ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ενήμερη εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και δεν επιτρέπεται σήμερα να μην έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα όταν σε ολόκληρη τη χώρα έχει βρεθεί λύση. Αντίθετα, καταγγέλνουν ότι εδώ βιώνουν τριτοκοσμικές καταστάσεις, αναγκάζοντας ειδικά πολλούς επαγγελματίες οδηγούς να πιάνουν τιμόνι με λιγμένο δίπλωμα. Μέτρα και έχουμε ζητήσει και από πριν. Το να κάνουμε συζήτηση την έχουμε κάνει και άλλες φορές και προηγουμένως. Τώρα εδώ ήρθαμε για μέτρα, όχι εδώ και τώρα, χτες έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ουσιαστικά εμείς. Διεκπεραιώνουμε υποθέσεις χιλιάδων πολιτών το χρόνο. Ουσιαστικά το πρόβλημα και το αίτημα αυτών των πολιτών μεταφέρουμε. Πρέπει να δοθεί λύση άμεση για τους πολίτες πρωτίστως. Οι σχολές οδηγών κάνουν τη διεκπαιρέωση είτε σε 4 μήνες είτε σε 5. Ο πολίτης που μένει χωρίς δίπλωμα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και έτσι οφείλει να το δει η περιφέρεια, ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα χιλιάδων πολιτών της Πάτρας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, θα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, στην τοπική, αλλά όχι μόνο στην τοπική. Θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο και καλό φίλο τον Νίκο Σκουκλέρη, ο οποίος είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με τα τοπικά μας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα δρόμο πάρα πολύ καλό, ειδικά όταν ρωτάς για τις τοπικές εκλογές στην Νότια της Νέας Δημοκρατίας. Τα πράγματα κυλάνε ομαλά, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι προσδοκίες των ανθρώπων είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπάρχουν. Άρα μας λες, Νίκο, ότι το κλίμα είναι καλό παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο υποψηφίους. Δύο υποψηφίους, όλα τα πράγματα κινούνται σε πολιτισμένο επίπεδο. Ακόμη. Ακόμη, εκείνο που έχει... Ναι, Νίκο, συνέχισε. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι ευχαριστημένη από τις εγγραφές που υπάρχουν. Γιατί μέχρι χθες το βράδυ οι εγγραφές των νέων μελών για τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου είχαν φτάσει γύρω στις 3.500, ένα μεγάλο νούμερο για τη Νέα Δημοκρατία που προσδοκά να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό των μελών της. 3.500 και τελειώνει την Παρασκευή. Την Παρασκευή 15. Άρα πού εκτιμούν εκεί οι αρμόδιοι ότι μπορούμε να φτάσουμε, Νίκο? Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το στόχο. Και γιατί μιλώντας με τους δύο υποψηφίους διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους, ή την νεολαία που θέλει τα κομματικά στελέχη να δραστηριοποιηθούν γύρω από αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία. Άρα μπορούμε να φτάσουμε και 5 και 6.000 εκτιμάς. Εκεί ακριβώς, Γιώργο, είναι το ζητούμενο, να ξεπεράσουν τους 4.500 στα μέλη. Τότε θα έχουμε μια αλλαγή στα διοικητικά όργανα. Η εννιαμελής επιτροπή της νέας δικού σας επιτροπής, εκλογικής επιτροπής, θα είναι 15 μελές πλέον. Θα εκλεγούν άλλοι 6, αν ο αριθμός περάσει τα 4.500 μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό. Και όπως καταλαβαίνεις, και θα έχουμε... Άρα μέχρι 4.500 είναι 9. Είναι 9 και από... και πάνω είναι 15. 15. Εκεί μπαίνει και η ποσόστοση, την οποία θα έχουμε στο επόμενο συμβούλιο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, και 6 γυναίκες. 9 άντρες ή 6 γυναίκες. Επίσης, μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στις τοπικές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Ρημάνθεια, στην Εγιάλια, στο δυτικό τομέα,
όπου εκεί τα μέλη δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναφέρουν τη Νέα Δημοκρατία σε εκείνα τα επίπεδα, όπως σου είπα, του 2018, που η Νέα Δημοκρατία τότε στην Αχαΐα είχε 6.500 μέλη. Ένα μεγάλο νούμερο, το οποίο για τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ακατόρθωτο. Κατσουγκράκης Κουνάβης, θυμίζω, είναι οι δύο υποψήφοι. Είναι υποψήφοι για πρόεδροι, και από εκεί πέρα έχουμε πολλούς και πολλές που είναι. Τα μέλη που είναι υποψήφοι είναι 152 τον αριθμό, και όπως καταλαβαίνεις, θα εκλεγούν και μέλη στη Δικούσα Επιτροπή, μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών και μέλη για το συνέδριο που θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο. Έχουμε. Καλά, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί όταν κλείσουν οι υποψηφιότητες, θα αρχίσουμε να λέμε και ποιος στηρίζει ποιον. Ποιον στηρίζει ποιον. Προς το παρόν, θα σου πω κάτι που ενημερώνομαι. Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε να μάθεις, είναι να μείνουν έξω από αυτές τις εκλογές. Η μόνη δημόσια δήλωση είναι του κυρίου του βουλευτή του Ιάσονα του Φωτήλα, που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Αντώνη Κουνάβη. Οι υπόλοιποι, μίλησα με την κυρία Αλεξοπούλου, μου είπε ότι οι εκλογές πρέπει να μείνουμε έξω από αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Όσοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν τον εκλεχτό, και οι δύο υποψήφοι είναι καλοί, παλιοί. Καλά, ναι, δεν θα είναι στελέχη. Ακόμα. Εντάξει, ναι, και οπωσδήποτε. Δεν συζητάω καθόλου για τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσανιώτη, δεν υπάρχει περίπτωση να μειχθεί. Ο Άγγελος ο Τσιγκρής έκανε μια καταπληκτική δήλωση για μένα, που είπε ότι πρέπει να κερδίσουν οι καλύτεροι και οπωσδήποτε πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτό. Ναι, ναι, είναι όχι. Πολιτική δήλωση αυτή. Ναι, 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 είναι πολιτική δήλωση με το δικό του νόημα. Ωραία δήλωση. Ναι, ναι, που μάλιστα είπε ότι πρέπει να μείνουμε έξω μακριά από αυτές τις εκλογές. Για να μην αμειχθούμε καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα δούμε για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ. Θα πούμε και πολλά. Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά ας κλείσουν πρώτα οι υποψηφιότητες για να είμαστε. Για ναι, να είμαστε, σε πληροφορώ ότι αυτή την εβδομάδα σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα ανεβάσει στροφές σε όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται με την ομιλία Καραμαλή, πες μου, Νίκο, γιατί όλα τα βλέμματα τώρα είναι για μεθαύριο, στην ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που θα επαναεμφανιστεί με πολιτική βαρισίμαντη, όπως λένε δικοί του άνθρωποι, παρέμβαση στην ομιλία για τα 40 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κλίμα, όπως μαθαίνω, είναι ενωτικό, αφού ο Κώστας Καραμαλής σήκωσε ο ίδιος το τηλέφωνο και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανιστεί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα 47 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, στις πρώτες θέσεις. Όπως καταλαβαίνεις, η Νέα Δημοκρατία αλλάζει σελίδα, ενωτική πλέον, οδηγεί την χώρα με τον καλύτερο τρόπο, δεν υπάρχουν φωνές. Παρότι τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν. Με καλύτερο τρόπο, μάλιστα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Διότι θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Το Σαββατοκύριακο ο τύπος μιλούσε για μια κίνηση που μπορεί να γίνει από τη δεξιά με αφορμή την διαγραφή του βουλευτή του κ. Μπόγδανου. Κάτι το δεν υπάρχει. Του κ. Μπογδάνου, ναι. Του κ. Μπογδάνου δεν υπάρχει στα σκαριά. Καλά, κράτα λίγο μικρό καλάθι, γιατί μέσα στον Οκτώβριο ίσως θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Στις ανακοινώσεις. Ενδεχομένως όχι από τον Μπογδάνο, αλλά από άλλους. Αλλά ας τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες μαζί, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο βιολογικό καθαρισμό. Μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που χρόνια την κάνουμε στην Πάτρα. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η πραγματική διάθεση που αυτή τη φορά, όπως λέει ο Δήμος Πατρέων, υπάρχει για να τελειώσει το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δείτε τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Πατρών για το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την επέκταση του βιολογικού της Πάτρας, που θα λύσει πολλά προβλήματα σε πάρα πολλά δημοτικά διαμερίσματα. Σε εξέλιξη είναι τα έργα επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας με προϋπολογισμό 9.915.000 ευρώ και συμβατική διάρκεια τους 24 μήνες για την κατασκευή, συν 6 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία, ώστε επιτέλους η Πάτρα να αξιοποιήσει στο έπακρο την λειτουργία του βιολογικού, να καθαρίσει την παραλιακή της ζώνη και να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες στους δημότες, όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Super B ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Πατρέων, Ανδρέας Αντωνόπουλος. Είναι απαράδεκτο. Το 2021 η Πάτρα, η τρίτη πόλη της Ελλάδας, να κάνει έργα, η Δημοτική Αρχή, αποχέτευσης της κεντρικής παραλίας της, μεγάλων περιοχών της πόλης, οι οποίοι είναι χωρίς αποχέτευση, χωρίς έργα αποχέτευση. Και το χειρότερο, σε όσες περιοχές γίνανε τα προηγούμενα χρόνια έργα αποχέτευσης, δεν είχαν οι κύριοι προνοήσει, γιατί δεν θέλανε προφανώς, να φτιάξουν στις περιοχές τους βιολογικό καθαρισμό, έταζαν οι τότε δήμαρχοι ότι θα πάει στο βιολογικό της Πάτρας, ο οποίος δεν χωράει όλα τα λίμματα. Και σήμερα εμείς προχωράμε στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, τον μεγαλώνουμε έτσι που να συνδεθούν
σε σύντομο διάστημα πιστεύουμε, το επόμενα χρόνια, όλες τις περιοχές της Πάτρας με βελούκο καθαρισμό. Η Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της, προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η κατασκευή της επέκτασης, προέβησε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, αλλά αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν ψηφίσει νόμους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγαλοεργολάβων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 2021 για να ανακηρυχθεί ανάδοχος, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι η επέκταση του βιολογικού σε συνδυασμό με το έργο της ήδη δρομολογημένης αναβάθμισης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δυναμικότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων. Έτσι θα γίνει η παραλία επισκέψιμη για μπάνιο στον κάθε συμπολίτη. Δεν θα είναι μαγική εικόνα. Θα είναι μια πραγματικότητα που θα τη ζήσουν τα επόμενα χρόνια οι πατρινοί. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Όχι με κριτήριο και ορίζοντα τετραετία, αλλά με ορίζοντα δεκαετίας, γιατί ο Δήμαρχος μπορεί να φύγει. Τα έργα όμως πρέπει να συνεχιστούν, να υλοποιηθούν, γιατί τα έχει ανάγκη ο λαός της Πάτρας. Η υπάρχουσα Δημοτική Αρχή δεν εκτελεί έργα με ορίζοντα πενταετίας για να κερδίσει τις εκλογές, αλλά με ορίζοντα αλλαγής της εικόνας της πόλης προς όφελος των πολιτών σε βάθος χρόνου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες και στην Αχαΐα, καθώς τα συνεργεία είναι εδώ, Κατερίνα, αλλά και ποιος είναι ο κίνδυνος για το Δήμο Πατρέων, ίσως και με σιγουριά πλέον η Πάτρα κινδυνεύει από τρίτη να βρεθεί τέταρτη πόλη στην Ελλάδα. Αναμένεται, Γιώργο, βαριά καμπάνα για την Πάτρα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί να χάσει μάλλον την τρίτη θέση όσον αφορά την απογραφή του 2021. Έτος λοιπόν γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών το 2021, μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2021, κυρίως μέσω αυτοπογραφής των οικοκυριών με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερτηματολογίου. Στην περιοχή λοιπόν η απογραφή έχει ξεκινήσει με συνεργεία της Ελστάτ, όπως είπες, να βρίσκονται ήδη στην Αχαΐα αυτές τις ημέρες και να καταγράφουν το δυναμικό της περιοχής αριθμούς. Να σημειώσουμε ακόμα ότι η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών. Ιδιαίτερη αξία έχει για την Πάτρα αυτή η απογραφή του 2021, καθώς υπάρχει η περίπτωση να χάσει την θέση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης από το Ηράκλειο. Η απογραφή πληθυσμού έχει ιδιαίτερη αξία, όπως αναφέραμε, για την Πάτρα, η οποία καταγράφει μια διαρκώς φθήνουσα πορεία μόνιμων κατοίκων. Στην Πάτρια απογραφή το 2001 μέτρησε 182.910 άτομα και το 2011 177.245 άτομα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι το ότι η Πάτρα θα βρεθεί από τρίτη, τέταρτη πόλη της Ελλάδας πληθυσμιακά είναι κάτι απλό. Αυτό θα έχει, Κατερίνα και κυρίες και κύριοι, αποτελέσματα στη χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων, η οποία θα είναι μικρότερη από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την αυτοδιοίκηση, κάτι που σημαίνει ότι θα διατίθενται λιγότερα χρήματα για την Πάτρα, έτσι, Κατερίνα? Ακριβώς. Και περισσότερα για το Ηράκλειο, το οποίο θα περάσει μπροστά, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, έτσι. Και βεβαίως από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα αυτής της καταμέτρησης που θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Άρα τα συνεργεία είναι εδώ, μας καταγράφουν, μας ξαναμετρούν και μετρούν και τα κτίρια. Ακριβώς, διαδικασία, μας είπες, Κατερίνα, θα τελειώσει τον Νοέμβριο, έτσι? Ακριβώς, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμα μέχρι να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν με ενδιαφέρον όλα τα αποτελέσματα της νέας αυτής απογραφής, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι όμως που μας αφήνει και μια προσδοκία, μας αφήνει μια καλή γεύση, μας αφήνει μια ελπίδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο από τη δική τους μικρή θέση στην οποία βρίσκονται. Θα μας πει η Κατερίνα Αλεξοπούλου, αφού δούμε και τη φωτογραφία, τι έκανε αυτός ο οδηγός, τη βλέπουμε, αυτός ο οδηγός, ο οποίος είναι ντελιβεράς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, Κατερίνα. Με αφορμή λοιπόν, Γιώργο, την Παγκόσμια ημέρα στέγων, να μιλήσουμε για ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε, μπορούμε να πούμε, ολόκληρη την Ελλάδα, και όπως βλέπουμε στην σχετική φωτογραφία από την Πάτρα, η οποία, να πούμε, έγινε viral σε ολόκληρο το διαδίκτυο και τα social media, δείχνει έναν ντελιβερά ο οποίος προσφέρει στην ουσία ένα φαγητό
σε έναν άστεγο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έγιναν γνωστά την προηγούμενη Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στα ψηλαλόνια της Πάτρας, ένας ντελιβεράς πλησίασε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος καθόταν στο μπαγκάκι της πλατείας και του πρόσφερε μία σακούλα γεμάτη φαγητό. Αυτό λοιπόν, Γιώργο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκτός από το ότι μας συγκινεί, μας δίνει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για να πούμε ότι έστω σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Είναι το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει κάποιος, ότι φτάνοντας προς την Παγκόσμια Μέρα, γιατί έχουμε συνηθίσει αυτές τις Παγκόσμιες ημέρες να τις έχουμε σαν καραμέλες και να περνούν και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Για αυτόν τον άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, Παγκόσμια Μέρα Στέγων είναι κάθε μέρα. Και το απέδειξε την περασμένη Τετάρτη τα ψηλαλόνια, Κατερίνα, όπως μας είπες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντάς μας το καλύτερο μήνυμα. Έτσι. Ακριβώς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι δίπλα μας που, ξαναλέω, με τη μικρή του συμμετοχή, με το μικρό του πετραδάκι, αλλάζουν τον κόσμο μέρα με τη μέρα και τον κάνουν πολύ καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Κατερίνα Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε και μαζί εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Super B το επόμενο διάστημα, με τέτοιες διαφορετικές ειδήσεις που μας πάνε αλλού. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Ωραία, αγάπη μου, μήπως είσαι κατά φαντασία ασθενής? Όχι. Υποφέρω από κόπωση, κατάπτωση, κακή μνήμη, κακή ψυχολογία. Και η καρδιά μου, το νοσοποιητικό μου, χρειάζονται επιγόντως ενίσχυση. Εντάξει, αγάπη μου, κάτι θα κάνουμε. Μα δεν τέλειωσα. Κοίτα τα μαγουλά μου. Χαλάρωσαν. Τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, έχουν τα χάλια τους. Ας μην μιλήσω για τα μάτια μου. Τα ούλα μου, τα όνειρα μου, τα οστά μου γενικώς. Τι με κοιτάς, έχεις κάτι να μου προτείνεις? Μόλερς Τόταλ. Κάνει για όλα αυτά? Μα είναι Μόλερς. Μόλερς Τόταλ. Ολική υποστήριξη. Θα το ψάξω. Μη χάσετε το πατρινόραμα που κυκλοφορεί από την 1η Οκτωβρίου με 212 σελίδες στα περίπτερα όλης της χώρας. Λεχ Βαλέσα. Οι ιδεολογίες έχουν τελειώσει. Μιλούν ακόμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Κώστας Χατζής, Στέφανος Λινέος, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Γρηγόρης Βαλτινός, Μανώλης Μητσιάς, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Πάνος Κουρλέτης και ο γέρον Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Και δώρο για όλους τους αναγνώστες το βιβλίο του Δημοσθένη Δαβέτα «Εγώ, ο Μέγας Αλεξανδρός». Στο Πατρινόραμα Οκτωβρίου. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με τις αθλητικές μας ειδήσεις και θα πάμε να δούμε τη Χριστίνα τη Βάγκαλη. Χριστίνα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι τηλεθεατές. Τι άλλο θα δούμε, πες μου, στη γάμα. Τι άλλο θα δούμε, έχουμε πάρα πολλά να δούμε, τηλεθεατές και αγαπητέ Γιώργο. Γάμα εθνική, λοιπόν. Έπειτα από 5 αναβολές, έχουμε και 6η αναβολή. Να δούμε πόσο πια θα πάει να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της γάμα εθνικής. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ο καταρτισμός των ομίλων, αλλά με τις ομάδες της Αχαΐας θα είναι μαζί οι ομάδες των ΕΠΣ Μεσσηνία, Ηλίας, Ετωλοκαρνανίας, Πρέβεζας, Λευκάδας και υπάρχει εκκρεμότητα για τη συμμετοχή της Ζακύνθου και της Αναγέννησης Άρτας. Μες. Το πρωτάθλημα αναμένεται να ξεκινήσει 24 Οκτωβρίου και βλέπουμε, γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Μα έξι αναβολές. Έξι αναβολές. Σε ποια χώρα του κόσμου γίνεται? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Okay, μόνο εντάξει. Στην Ελλάδα. Απλώς ήθελα να επιβεβαιώσω την απάντηση. Και εγώ το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Και στον Απόλλωνα δεν τα πήγε καλά. Απόλλωνας κυρίως. Θα μας πεις κιόλας ότι τον προπονητή δεν τον προβλημάτισε η ΙΤΑ, αλλά η εμφάνιση. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά τη χθεσινή λοιπόν ήττα του Απόλλωνα από τον Κολοσσό με σκορ 73-56, ο προπονητής Νίκος Βετούλας δήλωσε προβληματισμένος ότι η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου θα πρέπει να απασχολήσει την ομάδα. Προβληματισμός επίσης επικρατεί στον Απόλλωνα, καθώς η ΑΕΚ, η προσεχής αντίπαλος του στην Περιβόλα, το Σάββατο δήλωσε ένα κρούσμα COVID-19 και υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση τριών κρούσματων ο αγώνας θα αναβληθεί. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το λέμε και το ξαναλέμε. Άρα εάν υπάρξουν δύο ακόμη κρούσματα, φυσικά, στην ομάδα αγώνας της ΑΕΚ ή και στον Απόλλωνα, ή και στον Απόλλωνα, ο αγώνας θα αναβληθεί. Ο αγώνας θα αναβληθεί.
Πάμε στην ομάδα της Παναχακής και στους Παλεμάχους. Πάμε σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία των Παλέμαχων της Παναχαϊκής. Σήμερα οι Παλέμαχοι λοιπόν της Παναχαϊκής έδωσαν ένα φιλικό παιχνίδι στη μνήμη του Πέτρου Λεβεντάκου. Φαίνεται και στο βίντεο ο Πέτρος Λεβεντάκος, με αντίπαλο τους Παλέμαχους του Εθνικού Πειραιός. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν. Ένα μέρος θα πάει στην οικογένεια του Μάνου Δασκαλάκη και στον αγώνα που κάνει η μικρή Τζορτζίνα και τα υπόλοιπα στο άσυλο Ανιάτων. Είναι από τις πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Παλέμαχοι και έχουν κάνει και άλλα πράγματα και θα δούμε στο μέλλον ακόμα περισσότερα. Μπράβο τους. Και τελειώνουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και γυναικείο ποδόσφαιρο, είχαμε και γυναικείο ποδόσφαιρο. Για το πρωτάθλημα λοιπόν ποδοσφαίρου γυναικών της Β' Εθνικής, που συμμετέχουν και αχαϊκές ομάδες, είχαμε αποτελέσματα. Πήγα στο διασύλλο Ατρόμητος Αρκλέικων 2-0, δεν τα κατάφερε ο Ατρόμητος, και Αμαζόνες Κορινθίας Ίκαρος Πετρωτού 0-3. Και Αμαζόνες Ίκαρος Πετρωτού 0-3. Μάλιστα. Αυτά από το γυναικείο ποδόσφαιρο της Αχαΐας, με το οποίο κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αθλητική ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.